Okay. Firstly, thank you so much, Mayor Kaloyannis, for welcoming us to Larissa. We're thrilled to be here and we've been looking forward to coming for a long time. Πρώτα-πρώτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δήμαρχε, που μας δεχτήκατε στην πόλη της Λάρισας σήμερα. Ανυπομονούσαμε να έρθουμε και είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. The history of Greece and UNICEF goes back actually 75 years, back to when Greece was one of the member states of the United Nations that created UNICEF initially. To support children and women affected by World War II, and then in the years after that, with giving UNICEF a global mandate for children in any country. Η ιστορία της UNICEF και της Ελλάδας πηγαίνει πίσω πάνω από 75 χρόνια, όταν η Ελλάδα ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της UNICEF, που ουσιαστικά ιδρύθηκε για να στηρίξει γυναίκες και παιδιά που βρισκόταν σε ευάλωτη κατάσταση μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. This MOU today represents an opportunity to join what has been already an extraordinary set of actions by yourself, Mr. Mayor, and all of the stakeholders in Larissa. And if we can add some small value to ensuring that we, as a municipality and a community, even exceed the national targets that have been set, then we will set an example for others to follow. Οπότε σήμερα με την υπογραφή αυτού του μνημονίου, ελπίζουμε και ευχόμαστε να μπορέσουμε και εμείς να συνεισφέρουμε τόσο στην εναρμόνιση και στο συντονισμό όλων των προγραμμάτων και των πρωτοβουλειών που έχει ήδη υλοποιεί ο Δήμος Λαρισαίων, ώστε να... Και ελπίζουμε να είναι ο Δήμος Λαρισαίων ένα παράδειγμα προς μίμηση για τους υπόλοιπους Δήμους και να ξεπεράσει και τους στόχους που έχουμε θέσει σε εθνικό επίπεδο. And to finish, perhaps just to share that Dimitris and I were just speaking that Larissa is not the first to sign, you're the seventh to sign, but we can be the first to actually be certified as a child-friendly city. We have the chance to be the first to actually reach the goal. Και συζητούσαμε με τον κύριο Καλογιάννη προηγουμένως το γεγονός ότι ο Δήμος Λαρισαίων δεν είναι ο πρώτος Δήμος που υπογράφει, είναι ο έβδομος. Έχουν ήδη υπογράψει οι άλλοι έξι. Αλλά ευχόμαστε και ελπίζουμε να είναι ο Δήμος Λαρισαίων ο πρώτος που θα πάρει και την πιστοποίηση της πρώτης πόλης φιλικής προς τα παιδιά. Θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε. That's all. Ευχαριστώ πολύ. It's a huge honor.